Νοτική ένεση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών στην Ευρώπη αναμένεται να δώσει, αν ευοδοθεί, μαζική πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των φαρμακευτικών εταιριών για πιθανή συμπαραγωγή των ενέσιμων σκευασμάτων κατά του κορονοϊού που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ύστερα από πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας Thierry Breton, ομάδα κρούσης αποτελούμενη από φαρμακοβιομηχανίες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσά τους και 5 ελληνικές, αλλά και από σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες όπως παραγωγούς εξοπλισμού, είχε χθες διαδικτυακή σύσκεψη με στόχο τη σύναψη νέων συνεργασιών. Τα συμβόλαια μεταξύ των διαφορετικών εταιριών που μπορούν να προκύψουν από την τηλεδιάσκεψη θα αφορούν είτε στη συμπαραγωγή των εμβολίων κατά του κορονοϊού με διαμερισμό της πατέντας, είτε στην παρασκευή πρώτων υλών και υλικών που είναι απαραίτητα για τους εμβολιασμούς όπως φιαλίδια και σύριγγες. Με τον τρόπο αυτό, η Κομισιόν προσδοκά στην αύξηση των δόσεων των εμβολίων, την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και τη δημιουργία πιο ικανοποιητικού ποσοστού ανοσίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη εμβόλιο που απαιτεί μία μόνο δόση της αμερικανικής Johnson & Johnson θα αρχίσει να παραδίδεται στην Ευρώπη στις 19 Απριλίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμένεται να λάβει κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους περίπου 55 εκατομμύρια δόσεις. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρουσα είναι νέα έρευνα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Pfizer, BioNTech και Moderna. The risk of infection was reduced by 90% after individuals received the two recommended doses of the vaccine. The study also found that people starting to get a protective effect even after the first dose, the risk of infection decreased by 80% after 2 weeks. Δευτέρα της Χαράς ονόμασαν τη χθεσινή στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά από μήνες, συγγενείς και φίλοι μπορούν και πάλι να συναντηθούν σε ομάδες των 6 και μόνο σε υπαίθριους χώρους. Όσοι γυμνάζονται σε πισίνες είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει.